Η Βόρεια Ελλάδα, η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη έχουν εγκαταλειφθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην τύχη τους. Αυτό τόνισε η επικεφαλής του κινήματος αλλαγής Φόφη Γεννηματά κατά τη συνάντηση που είχε στο εργατοϋπαλληλικό κέντρο Θεσσαλονίκης με τους προέδρους των σωματείων εργαζομένων Εγνατίας, ΟΑΣΤ, ΕΛΒΟ, Μετρό, Χαλιβουργίας και Ελληνικών Πετρελαίων. Επεσήμανε μάλιστα πως δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη στη χώρα εάν δεν υπάρξει ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα και τη Μακεδονία. Παρουσιάσαμε το σχέδιο Ελλάδα, τη δική μας πρόταση για ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, για αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, για προστασία των εργαζομένων, για πραγματική αύξηση του κατώτερου μισθού, αλλά και για διαφύλαξη των θέσεων εργασίας. Γιατί αυτό που διαπιστώσαμε από κοινού με τους εκπροσώπους των εργαζομένων είναι ότι δεν είναι μόνο το πρόβλημα της ανεργίας στη Βόρεια Ελλάδα που είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά ταυτόχρονα κινδυνεύουν εκατοντάδες θέσεις εργασίας σήμερα ακριβώς λόγω της πολιτικής της κυβέρνησης και της απαξίωσης μιας σειράς οργανισμών. Η Μακεδονία, η Βόρεια Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη έχουν εγκαταλειφθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην τύχη τους. Να εκθέσουμε τα προβλήματα που αφορούν συγκεκριμένες επιχειρήσεις της περιοχής μας, αλλά και βέβαια τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους. Είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία μας θα συνεχιστεί και θα έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, ιδιαίτερα αυτή την κρίσιμη περίοδο για την περιοχή μας που μαστίζεται από την ανεργία, την αποβιομηχάνηση αλλά και την απαξίωση συγκεκριμένων επιχειρήσεων δημοσίου χαρακτήρα που ουσιαστικά απαξιώνονται για να δοθούν στους ιδιώτες ως εύκολη λύση. Η κυρία Γεννηματά ανέφερε μάλιστα πως κατά τις συναντήσεις που είχε με τα επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης συζητήθηκε η ενίσχυση της προσπάθειας να προστατευτούν τα μακεδονικά προϊόντα. Δυστυχώς, η Συμφωνία των Πρεσπών δεν έχει λάβει καμία μνήμα για να προστατευτούν όλη αυτή η παραγωγή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε βάθος χρόνου και το πρόβλημα που θα προκύψει φοβάμαι ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων μετέφεραν στην κυρία Γεννηματά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αλλά και τις προτάσεις και τα αιτήματά τους. Αυτή τη στιγμή η Εγνατία Οδός αποδομείται με κύρια ευθύνη του ΤΑΙΠΕΔ, που αυτός είναι πλέον ο μέτοχος μέσα στην εταιρεία, με αποτέλεσμα η εταιρεία να είναι υποδιάλυση, οι εργαζόμενοι να μην ξέρουν πόσοι είναι να μείνουν και πόσοι είναι να φύγουν. Παράλληλα, υπολειτουργεί όλη η εταιρεία. Το Υπουργείο, μην έχοντας τον έλεγχο μέσα στην εταιρεία, δεν δίνει έργα και αρμοδιότητες στην εταιρεία. Αυτή τη στιγμή η Εγνατία διάγει την πιο άσχημη περίοδο στην λειτουργία της. Είναι ένα δημόσιο έργο που μπορεί να δώσει έσοδα στο ελληνικό δημόσιο. Παρ' όλα αυτά κανένας δεν ενδιαφέρεται πλέον γι' αυτό και επίκυνται και αυξήσεις στα διόδια. Το θέμα που θέσαμε στην κυρία Γεννηματά είναι ότι το πρόβλημα της ΕΛΒΟ έχει ξεκινήσει από το 2014. Συμμετείχε τότε στην ελληνική κυβέρνηση και η λύση που δόθηκε ήταν καταστροφική. Μία λύση που οδήγησε στην ΕΛΒΟ 5 χρόνια σε ένα καθεστώς ειδικής εκαθάρισης και βέβαια μία συνέχεια που υπάρχει από την καινούργια κυβέρνηση, η οποία δεν έχει δώσει και αυτή ουσιαστικά καμία λύση και δεν έχει πάει λίγο παρακάτω την αμυντική βιομηχανία. Περιμένουμε λοιπόν να πιέσει και στην κατεύθυνση να δοθεί λύση για την ΕΛΒΟ. Παράλληλα, η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ ζήτησε και πάλι την άμεση διενέργεια εκλογών.